Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις παραιτήσεις των δύο συνεργατών του Πρωθυπουργού, Παπασταύρου και Μπρατάκου, και ένα SMS της συζύγου του Πρωθυπουργού που όλοι διαψεύδουν. Βλέπουμε να κυλιέται στη λάσπη αυτή τη στιγμή η δημοκρατία και να ξεφεύγουμε μέσα από εφημερίδες τέτοια χυδαία fake news τα οποία στοχοποιούν για άλλη μια φορά οικογένειες πολιτικών προσώπων, γυναίκες. Εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Αφήστε απ' έξω από την πολιτική διελκυστίνδα τις οικογένειες και τα παιδιά των πολιτικών. Ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος φαίνεται να έχει κλειδώσει ως πρόσωπο που θα αναλάβει αναβαθμισμένο ρόλο στο Μέγαρο Μαξίμου, επέμεινε ότι οι δύο υπουργοί επισκέφτηκαν τον ιδιοκτήτη του Βήματος την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς να το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι η θέση την οποία έχει πάρει ο Πρωθυπουργός και έχει πάρει και η κυβέρνηση. Ότι όχι, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού. Η απάντηση αυτή φαίνεται ότι δεν πείθει την αντιπολίτευση που επιμένει να ζητά απαντήσεις, με τον Νίκο Ανδρουλάκη που βρέθηκε στο στόχαστρο της κυβέρνησης ως εντολοδόχος συμφερόντων. Να εξαπολύει επίθεση κατά του Πρωθυπουργού. Και την ίδια ώρα που με καταγγέλει εμένα για συμφέροντα και διαπλοκή και συγκεκριμένους επιχειρηματίες ότι πάνε να τον ρίξουν, αποδεικνύεται ότι οι στενότεροι του συνεργάτες την ίδια μέρα είναι στο σπίτι του επίμαχου επιχειρηματία και διαπραγματεύονται για τη διαχείριση της κρίσης αυτής. Εάν πιστεύει έστω και ένας Έλληνας στα 11 εκατομμύρια ότι πήγανε μόνοι τους οι δύο στενότεροι συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη να δούνε τον συγκεκριμένο επιχειρηματία που κατήγγειλε το πρωί μόνοι τους, χωρίς να το ξέρει, τότε ή έχουμε ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν κάνει για άλλους λόγους, είτε έχουμε ένα πρωθυπουργό που κοροϊδεύει συνειδητά. Εγώ λοιπόν πιστεύω στο δεύτερο σενάριο. Ένας πρωθυπουργός ή ένας πολιτικός αρχηγός, ο οποίος το 2016 ανηρυχήθη στην Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίστηκε το 19 ως πρωθυπουργός με μια ξεκάθαρη, ετερόκλητη, ισχυρή υποστήριξη μηντιακών ομήλων, μου φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο να πολεμάτε την ίδια στιγμή από αυτούς οι οποίοι τον ανέδειξαν και ουσιαστικά τον βοήθησαν τα μάλα ώστε να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Open, καταγγέλει πρωθυπουργό και πρόεδρο της Βουλής για αποσιώπηση της παραίτησης των δύο υπουργών στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας. Ο πρόεδρος της Βουλής, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Τασούλας και ο κύριος Μητσοτάκης, οργανωμένα και λυσοδός παρασιώπησαν την διαγραφή, τον αποκεφαλισμό από τη διαδικασία και δεν γράφτηκε ούτε στα πρακτικά, είναι άλλη μία συνθήκη ομερτά, μία συνθήκη συγκάλυψης. Εδώ βλέπουμε μία κυβέρνηση που λειτουργεί ως μαφία.